Καλημέρα και καλώς ήρθατε στο Μέγαρο Μαξίμου, στην πρώτη επίσημη συνεδρίαση ενός οργάνου το οποίο θέλω να αποκτήσει θεσμικά χαρακτηριστικά, να συνεδριάζει τακτικά μια φορά το δίμηνο και να συζητά συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία αφορούν την καλύτερη δυνατή συνεργασία μεταξύ της κεντρικής διοίκησης και των περιφερειών. Και χαίρομαι που σήμερα κάνουμε τα εγκαίνια αυτής της πρωτοβουλίας, για την οποία θυμίζω ότι είχα δεσμευθεί κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών, του Υπουργού Ανάπτυξης, του Υπουργού Επικρατείας και του Επιτελείου μας, για να προδιαγράψουμε καταρχάς και να περιγράψουμε τον τρόπο με τον οποίο πιστεύουμε ότι πρέπει να λειτουργήσει το όργανο αυτό, αλλά να βάλουμε και μια συγκεκριμένη ατζέντα σε δύο πλαίσια για τους βασικούς στόχους που θέλουν να διέπουν την πολιτική μας γύρω από την περιφερειακή ανάπτυξη. Θα ήθελα σήμερα να συζητήσουμε βασικά τρία θέματα. Το πρώτο ζήτημα αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να συνεργαστούμε για μια εθνική πολιτική για ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης. Έχουμε μαζί μας τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αλλά έχουμε μαζί μας και τους Γενικούς Γραμματείς, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την υλοποίηση του ΕΣΠΑ, και θα τους δώσω τον λόγο στη συνέχεια, για να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες χρηματοδότησης που αφορούν τις περιφέρειες, καθώς τα ποσά τα οποία καλείστε να διαχειριστείτε είναι πάρα πολύ σημαντικά, 5,6 δισεκατομμύρια στο σύνολό τους, και είναι απολύτως κρίσιμο να μην έχουμε καθυστερήσεις στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ, αλλά και οι πολιτικές αυτές να είναι εναρμονισμένες με την κεντρική δικιά μας αναπτυξιακή πολιτική. Γιατί μέχρι στιγμής στο παρελθόν δεν εκτιμώ ότι υπήρχε κατά ανάγκη αυτός ο απαραίτητος συντονισμός μεταξύ κεντρικής κυβέρνησης και περιφερειακής ανάπτυξης, όπως τη δρομολογούσαν οι δικές σας δράσεις. Το δεύτερο ζήτημα το οποίο θα μας απασχολεί σε τακτά χρονικά διαστήματα αφορά τα ζητήματα και τις πολιτικές γύρω από την κοινωνική συνοχή, όπου οι περιφέρειες έχουν και εκεί να παίξουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο, και τονίζω την κοινωνική συνοχή, διότι το κεντρικό μας μήνυμα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης είναι ανάπτυξη για όλους. Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω. Και οι πολιτικές κοινωνικής συνοχής που δρομολογούνται από τις περιφέρειες είναι εξαιρετικά σημαντικές για να εξασφαλίσουμε ότι, καθώς η χώρα επιστρέφει σε μια τροχιά ευημερίας, όλοι οι Έλληνες πολίτες θα καρποθούν αυτή την ευημερία, και αν υπάρχει ανάγκη υποστήριξης των πιο αδύναμων συμπολιτών μας, που υπάρχει ανάγκη υποστήριξης, αυτοί θα καλυφθούν και θα υποστηριχθούν, όπως έχουμε ευθύνη στα πλαίσια ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους, όπως εμείς το αντιλαμβανόμαστε. Τέλος, θα συζητήσουμε λίγο για ζητήματα που αφορούν πολύ περισσότερο την αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών και το σχέδιό μας για ένα τολμηρό νομοσχέδιο, το οποίο θα αφορά την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Έχουμε μιλήσει κατά καιρούς και στα θεσμικά σας όργανα, όταν ήμουν αρχηγός της αντιπολίτευσης, για τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε μια τολμηρή θεσμική μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία, η οποία θα ξεκαθαρίζει τα όρια των αρμοδιοτήτων μεταξύ της κεντρικής διοίκησης, των αποκεντρωμένων περιφερειών, της περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού. Έχουμε ήδη κάνει, όπως γνωρίζετε, μια σειρά από παρεμβάσεις, οι οποίες είχαν κατ' επίγον χαρακτήρα και οι οποίες πιστεύω ότι διευκολύνουν περιφέρειες και δήμους να ασκήσουν τις αρμοδιότητες τους, λαμβάνοντας υπόψη και τα προβλήματα που προκύπτουν από την απλή αναλογική, αλλά έχουμε δεσμευθεί ότι σύντομα θα φέρουμε ένα πολύ πιο τολμηρό νομοθέτημα, το οποίο θα καθορίζει με πολύ μεγαλύτερη ευκρίνεια τα όρια των αρμοδιοτήτων, θα μειώνει τη γραφειοκρατία και θα σας επιτρέπει να εστιαστείτε στον πυρήνα της δουλειάς σας, και θα επιτρέψει και σε εμάς να μπορούμε να σχεδιάζουμε και να εφαρμόζουμε πολιτικές, γνωρίζοντας ο καθένας τι ακριβώς πρέπει να κάνει ανάλογα με το επίπεδο αρμοδιότητας το οποίο μπορεί να κινηθεί. Από την επόμενη συνεδρίασή μας θα έχουμε μια πολύ πιο ξεκάθαρη ατζέντα και ένα πλαίσιο συνεννόησης, το οποίο θα μας επιτρέπει να διαμορφώνουμε συζητήσεις και με βάση τις προτεραιότητες που θα θέτετε εσείς.
Ο κεντρικός σύνδεσμος επικοινωνίας μεταξύ των περιφερειών και του Γραφείου Πρωθυπουργού είναι η Γραμματεία Συντονισμού της Κυβέρνησης δια του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού του κ. Άκη Σκέρτσου, και προσβλέπω πραγματικά αυτή η όσμωση να μην είναι μια όσμωση η οποία γίνεται απλά για επικοινωνιακό λόγο. Γνωρίζετε πολύ καλά την έμφαση που δίνω πάντα στην ουσία και στο αποτέλεσμα και όχι στην επικοινωνία, αλλά να είναι μια διαδραστική διαδικασία η οποία θα μας επιτρέψει τελικά να εστιάσουμε σε αυτό που είναι το πιο σημαντικό, να δίνουμε λύση στα προβλήματα των πολιτών, να παράγουμε μετρήσιμο αποτέλεσμα, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι και εμείς αλλά και εσείς από αυτό το τρίτο θα κριθείτε. Να ευχηθώ καλή επιτυχία, καλή δύναμη στα νέα σας καθήκοντα και προσβλέπω σε μια πολύ ουσιαστική συνεργασία και σε επίπεδο συλλογικού οργάνου, αλλά και κατά μόνας γνωρίζετε πολύ καλά ότι είμαστε πάντα στη διάθεσή σας, εγώ και οι αρμόδιοι υπουργοί και τα στελέχη του γραφείου μου, για να αντιμετωπίζουμε και εκκρεμότητες και ζητήματα τα οποία θα προκύπτουν κατά περίπτωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.